Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, κυρίες και κύριοι, θερμά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της πρώτης ποιητικής συλλογής «Βαθιά μου θάλασσα», της εκπαιδευτικού και πρωτοεμφανιζόμενης ποιήτριας Θάλιας Κοντού. Κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Αρχίτας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου υπό την αιγίδα των οποίων τελείται η απόψινή εκδήλωση. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Σολωμός Web Radio TV και υποστηρικτές η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, μέλος της οποίας είναι και η Γράφουσα. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για τη Θάλια απόψε να παρουσιάζει την πρώτη της ποιητική συλλογή, κάτι που είναι σπάνιο στις μέρες μας, ανθρώποι αν θέλετε της εκπαίδευσης να ασχολούνται με το γράψιμο, με την ποίηση, με την λογοτεχνία. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ο τίτλος του έργου σου, «Θάλασσες», από την Αργάκαν εκεί ψηλά νομίζω είχες την ευκαιρία από πολύ μικρή να βλέπεις και να αγναντεύεις τη θάλασσα και φαίνεται ότι τώρα όλα αυτά τα παιδικά βιώματα, όλες αυτές οι παιδικές μνήμες, αλλά και τώρα τα βιώματά σου σε οδήγησαν στο να γράψεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βιβλία και νομίζω ότι η ποίηση λένε ότι είναι μια από τις υψηλότερες σε σημασία και αξία ενασχολήσεις του ανθρώπου. Η τέχνη γενικά, είτε αυτό είναι ποίηση, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι λογοτεχνία, είναι αυτές που εξυψώνουν το ανθρώπινο πνεύμα, την ανθρώπινη ψυχή και μπαίνει, αν θέλετε, σε άλλους κόσμους, αναζητούν νοήματα αυτοί οι άνθρωποι, έχουν τη λεπτότητα, η ψυχή τους και το πνεύμα τους έχει τη λεπτότητα να αντιλαμβάνονται ίσως κάτι που εμείς δεν αντιλαμβάνονται, γιατί υπάρχει και το ρητό που λέει ότι όπου κι αν με οδήγησαν οι μελέτες μου, όπου κι αν με οδήγησαν οι έρευνές μου, ανακάλυψα τελικά εκεί που έφτασα ότι είχε πάει πριν ένας ποιητής. Σου εύχομαι τέτοιες αναζητήσεις να συνεχίσεις να έχεις Θάλια και να μπορέσεις, πιάνοντας αυτά τα νοήματα και αυτές τις αξίες που προσεγγίζεις μέσα από τις αναζητήσεις σου, και ως άνθρωπος να ανέβεις, αλλά και μέσα από το επάγγελμά σου, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, αυτά όλα να τα μεταλαμπαδεύσεις στους νεότερους. Την θλίβη να βλέπει την ελληνική ψυχή εγκλωβισμένη σε αδιέξοδο. Η φτερωτή θεά, η νίκη της Σαμοθράκης, που καρτερεί υπομονετικά τον λυτρωτή της, ήταν εικόνα που γέννησε το ποίημα «Ακέφαλη περηφάνεια», που θα μας απαγγείλει η Φιλίππα Θεοδόρου. Τις απαγγελίες αλλά και την όλη εκδήλωση διανθίζει με δικές της συνθέσεις η Άρτεμη Κοντού. Ακέφαλη περηφάνεια. Ακέφαλη θα περιμένω, μα όρθια. Όσο ακόμα τα γόνατα βαστάζουν τη μοναξιά μου, θα περιμένω. Να έρθεις να με πάρεις, λευτερωτή μου. Έτοιμη στην αγκαλιά σου να προσπέσω. Αγέροχη θα στέκομαι με τούτα τα πέτρινα φτερά μου, που κι όμως κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μου τα κόψει. Μες στη σκουριά του μαρμάρου ζει ακόμα η ψυχή, ελληνική και αθάνατη. Μην το ξεχνάς αυτό.
επισκοπημένο μήνυμα από την κυρία Σίση Σιγιουτσίν Ρουκά, πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου και το Solomos Web Radio TV. Είμαι η Σίση Σιγιουτσίν Ρουκά, η πρόεδρος του Συνδέσμου, και είμαι πραγματικά ευτυχής που σήμερα είμαι κοντά σας για να χαιρετήσουμε και να αγκαλιάσουμε μαζί την έκδοση ενός υπέροχου βιβλίου, «Βαθιά μου θάλασσα», της Θάλιας Κοντού. Η Θάλια Κοντού, πέρα από όλες τις περγαμηνές που έχει και τη χαρακτηρίζουν, στη μόρφωση της, στην παιδεία, στο λειτουργήμα της, στην προσωπικότητά της, έχει και την γλυκύτητα της γραφής. Και αυτό το βλέπει κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται να αγκαλιάσει το έργο της. Είναι τόσο βαθιά η αγάπη της, είναι σαν θάλασσα. Είμαστε φτιαγμένοι από θάλασσα. Και αν πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε μόνο όταν αγκαλιάζει εντός μας, εκεί υπάρχει και αναπνέει, εκεί ακριβώς, στο κέντρο του προσωπικού μας γίνεστε. Συγκεντρώνει και φυλάει με επιμονή και σεβασμό όλες μας τις σκέψεις, άδικες ή δικές, όλες μας τις λέξεις, λόγιες ή καθημερινές, όλα μας τα όνειρα, ακόμη και αυτά που γνωρίζουμε πως δεν θα πραγματοποιηθούν. Και φτιάχνει έναν βυθό με τα κοχύλια του νου, περιμένοντας τη στιγμή που θα χρειαστεί να βυθιστούμε εντός του, για να μας κανακέψει τους φόβους, τις αγωνίες, να ημερέψει τα πάθη, να δείξει ότι δεν είμαστε τα λάθη μας, να μας μάθει πώς να αποτρέπουμε κάθε εχθρική εισβολή στην ψυχή μας, τυλίγοντάς τη στο δικό μας μαργαριτάρι. Κρατάμε στα χέρια μας, κυρίες και κύριοι, μια ανάσα. Και βουτάμε μαζί στη Θάλια Κοντού να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς της δικής της θάλασσας, αλλά μαζί της και τους δικούς μας. Καλωσορίζω λοιπόν στο μεγάλο συγγραφικό κόσμο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου την αιώνια ομορφιά της θάλασσας εντός και εκτός της Θάλιας Κοντού, που έρχεται να αποτυπώσει με τη δύναμη του μυαλού της το πάθος της γραφής. «Βαθιά μου θάλασσα» είναι ο τίτλος της νέας της ποιητικής συλλογής, και ταράζει τα νερά της καθημερινότητας. Μας ταξιδεύει, μας ανακουφίζει από τα πρόβλημα και από τα δυσάρεστα της ζωής. Η πίτρια ορθώνει τη γραφίδα της απέναντι στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και τολμά να αναμετρηθεί με τον φόβο, την αποξένωση, τη στέρηση. Την απόπια, σαν πως τα λόγια αρκούν, οι λέξεις βρήκαν ποτέ αντίκρισμα, οι πράξεις μιλούν πάντα δυνατότερα και από τη σιωπή και από τις κραυγές. Μάθε το τούτο. Ο Πέρσι Μπις Σαλέ, Άγγλος ποιητής, βασικός εκπρόσωπος του ρομαντισμού, έλεγε ότι οι ποιητές είναι οι μη αναγνωρισμένοι νομοθέτες του κόσμου. Η Θάλια Κοντού αυτόν τον δρόμο ακολουθεί με την καρδιά της. Σχεδιάζοντας γερά σκαριά και γέφυρες σε έναν ποταμό ποίησης διαμαρτυρίας για ένα ταξίδι σε άγνωστη χώρα. Καλωσορίζουμε την εκλεκτή ποιήτρια Θάλια Κοντού στη μεγάλη συγγραφική οικογένεια του Συνδέσμου μας και την ευχαριστούμε για τη μεγάλη της προσφορά, καθώς πέρα από τούτη την ευλογημένη πραγματικά έκδοση, με τη γραφή της στηρίζει την πρόσβαση στο βιβλίο, την ελεύθερη και δωρεάν. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου το e-book της Θάλιας Κοντού με τίτλο «Μονόλογος», το οποίο έρχεται για να το αγκαλιάσουν όλοι οι ελληνόφωνοι σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και ομογένεια και να ταξιδέψουν μέσα στην ποιητική της γραφή. Να αισθανθούν πραγματικά το πώς χτυπά η ελληνική γλώσσα, το πνεύμα, η φιλοσοφία, η σκέψη μιας γυναίκας που αγωνίζεται στις υπάρξεις της εκπαίδευσης με μεράκι, με συνέστηση, με συμπερίληψη. Και δεν διδάσκει μόνο, αλλά δίνει και χαρίζει την αγωγή, την παιδεία, καλλιεργεί και εμβολιάζει αυτούς τους άγραφους κανόνες που χτίζουν τους υγιείς, δυνατούς
και καρπούς φέροντες ανθρώπους του αύριο, τους νέους μας. Κυρίες και κύριοι, να απολαύσετε την παρουσίαση που ακολουθεί και να αγκαλιάσετε το έντυπο αλλά και το ηλεκτρονικό βιβλίο της Άλιας Κοντού. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και να έχουμε όλοι υγεία και να ανταμώνουμε σε τέτοιες όμορφες δράσεις πολιτισμού. Στη συνέχεια, ο κύριος Ελευθέριος Πλουτάρχου, Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, απευθύνει σύντομο χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στην απόψινή εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής «Βαθιά μου θάλασσα», της εκπαιδευτικού και ποιήτριας Θάλιας Κοντού, ως Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, εκπροσωπώντας το Διοικητικό της Συμβούλιο. Μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ένα νέο μέλος που καλωσορίσαμε πριν από λίγους μήνες στη μεγάλη οικογένειά μας, η οποία αποτελεί την πιο ιστορική και πιο μεγάλη Ένωση Λογοτεχνών στην Κύπρο, αριθμώντας πέραν των 360 μελών. Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου ιδρύθηκε το 1978 και η προσφορά της, εδώ και 45 χρόνια, είναι πολύπλευρη. Πολιτιστική, πνευματική, εκπαιδευτική, κοινωνική και εθνική. Βασικός σκοπός της ίδρυσής της ήταν η συμβολή στην πρόθεση της κυπριακής λογοτεχνίας και η διεκδίκηση ρόλου εκ μέρους των πνευματικών ανθρώπων στη ζωή του τόπου μας, υπηρετώντας συνειδητά και αφιδόλευτα τον πολιτισμό. Γι' αυτό η Θάλια Κοντού, με την κυκλοφορία του πρώτου της έργου και ως μέλος πλέον της Ένωσής μας, υπηρετεί και αυτή με τη σειρά της τον πολιτισμό, τοποθετώντας το δικό της λιθαράκι στο στέρεο οικοδόμημα. Ο πολιτισμός στηρίζει την ταυτότητα αλλά και την επιβίωση κάθε λαού, εκφράζει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του, διαπαιδαγωγεί, καλλιεργεί προσωπικότητες, προβάλλει και μεταλαμβαδεύει σπουδαία μηνύματα, ύψιστες αξίες και ιδανικά. Η αγαπητή Θάλια είναι μια νέα ποιήτρια με πηγαίο ταλέντο. Μέσα από το πρώτο της έργο παρέχει στους αναγνώστες ένα εξαιρετικό δείγμα γραφής, πολύ υποσχόμενο για μια όμορφη πορεία στον χώρο της λογοτεχνίας. Αισθανόμενη έντονα στα σωθικά της, στον εσωτερικό της κόσμο μια βαθιά θάλασσα σκέψεων, ανησυχιών, προβληματισμών και διαφόρων συναισθημάτων, ενίοτε θετικών, ενίοτε αρνητικών, επιχειρεί να εξωτερικεύσει όλα αυτά τα στοιχεία και να τα επικοινωνήσει στους συνανθρώπους της. Και αυτό το επιτυχάνει μέσα από τα 39 ποιήματα της συλλογής της, τα οποία παρουσιάζουν με μια ποικιλομορφία, ωστόσο στην ολότητά τους συνθέτουν την κατάθεση της ψυχής της μέσα από την προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν διάφορες πτυχές της ζωής μας. Άλλα είναι πολύ σύντομα, εύστοχα και περιεκτικά ως προς τα μηνύματά τους, άλλα πιο εκτενή, με διάθεση φιλοσοφική, άλλα με λυρισμό, με παραστατικότητα, πλημμυρισμένα με ποιητικές εικόνες και με ξεχωριστές ευαισθησίες. Την ανακαλύπτουμε. Η Θάλια Κοντού όμως τολμά να κατέβει στο βυθό της να αναμετρηθεί με τα σκοτάδια της, αλλά και να θαυμάσει τους θησαυρούς της. Ξεκινάει ένα ταξίδι κατάβασης για να ανακαλύψει τελικά πόσο βαθιά, πόσο απέραντη είναι η δική της θάλασσα. Ακολουθεί το ποίημα «Φλίσβε μου». Απαγγέλει ο Ευθύβουλος Ευθυβούλου, ποιητής και μέλος της Επιτροπής Πολιτιστικής Διπλωματίας της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Φλίσβε μου, της ψυχής μου φλίσβε μου ντε, ήχησε τώρα δυνατά. Ανελέητα χτύπα το κύμα σου στην ακρογιαλιά μου. Να ξυπνήσει της μνήμης η θάλασσα, να με χαϊδέψει, να μου πει το παραμύθι, απ' τα μουρμουριτά της να αποκοιμηθώ όπως παλιά. Και στην αγκαλιά της να ξυπνήσω με ένα καινούριο
όνειρο όπως παλιά. Ο έρωτας που παρασύρει, απογοητεύει, συγκλονίζει, κάνει την καρδιά να φτερουγίζει, μα και να πέφτει με φόρα στα κοφτερά του βράχια, πυροδοτεί τη γραφίδα της θάλιας. Κι ας συνθλίβεται κάθε προσδοκία, ο έρωτας περισσότερο εμπνέει όταν πονά παρά όταν χαίρεται. Κάτι τέτοιες στιγμές η ποιήτρια ακουμπά στις λέξεις για παρηγοριά, κάνοντας την απουσία στίχο για να κρατήσει ζωντανή τη μορφή του αγαπημένου. Σε έκανα ποίηση, απαγγέλει εκπαιδευτικός Χριστία Κοντού. Σε έκανα ποίηση. Έκανα τη σιωπή σου λέξεις για να σ' ακούω ανάμεσα στις συλλαβές. Έκανα τη μορφή σου στίχο, ζωντανή για να κρατάω την ανάσα σου. Σε έκανα ποίηση για να μη σε ξεχάσω. Και σήμερα σε υμνώ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κριτική παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Βαθιά μου θάλασσα» από τους εκλεκτούς ομιλητές Δόκτωρ Ιωσήφ Ιωσηφίδη, επίτιμο αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου και τέος πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, καθώς και την κυρία Μαρία Χατζιευσταθίου, πρώην επιθεωρήτρια γαλλικής φιλολογίας και πρόεδρος της Αλιάς Φρανσές. Η Θάλια Κοντού είναι μια νέα και υποσχόμενη ποιητική φωνή της Κύπρου. Τη διακρίνει μια ευαισθησία για τα στρεβλά και άδικα που βλέπει, αλλά και μια αποφασιστικότητα και ανίποτη ελπίδα να αλλάξει τον κόσμο γύρω ή να τον αφυπνίσει για να γίνει καλύτερος. Με απλά λόγια, η Θάλια είναι από την πρώτη κιόλας συλλογή της με τον τίτλο «Βαθιά μου θάλασσα» που εμφανίζεται με ψυχή ελεύθερη, με στίχο σχεδόν ανυπότακτο, έστω και αν σε κάποιες στιγμές σαστίζει για τα διέξοδα ή αν βλέπει κλειστές πόρτες για την ελπίδα. Το ότι νιώθει ένα κάποιο χάος μέσα της, όπως ομολογεί και η ίδια, αυτό δεν με ανησυχεί, για δύο λόγους. Πρώτον, το χάος είναι κέντρισμα για δημιουργία. Και δεύτερον, και είναι ο αέρας πάνω στον οποίο δημιουργείται ένα ουράνιο τόξο, για παράδειγμα. Και δεύτερον, το χάος τεινωθεί να ξεφύγει από αυτό και να βάλει σε τάξη τη δική της κοσμοθεωρία, που θα συνεχίσει να τη δομεί με τις επόμενες ποιητικές συλλογές της, βεβαίως, όπως συμβαίνει σε δημιουργούς που θέτουν όραμα στη ζωή τους. Ας αρχίσουμε με το ποίημα «Ακέφαλη περηφάνεια». Νομίζω μπορούσε να το είχε και ως τίτλο απλώς «Ακέφαλη». Βεβαίως ο αναγνώστης, θα διαβάζοντάς το, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ενώ έχει στο μυαλό της το ακέφαλο άγαλμα της Σαμοθράκης, η ποιήτρια παίρνει τη θέση του και απευθύνεται στον ελευθερωτή της να την απαλλάξει από τη μοναξιά της. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ποιητικό στοιχείο. Έχει πέτρινα και άθραψτα φτερά, αλλά δεν πετάει, παρά μόνο παραμένει όρθια, αναμένοντας μια λύτρωση. Αλλά από ποιον? Εδώ μετράμε απαντήσεις. Ένας φίλος ή αγαπημένος, μια ιδέα, παραδείγματος χάρη, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Ο λυτρωτής, όποιος και αν είναι αυτός, ίσως είναι οικείος με το άθρακτο μάρμαρο, ως την αθάνατη ελληνική ψυχή.
φως και φωτιά να σμίξουνε με έναν πανάρχιο ύμνο, γράφει στο ποίημα προς ψυχή. Ως φιλόλογος η Θάλια και καλή γνώστρια των ρήσεων των αρχαίων φιλοσόφων, και θα αναφερθώ λίγο σε αυτούς, γιατί τους φέρνει συνέχεια στην πίστη της και καλά κάνει. Η Θάλια στο ποίημα της «Σοπάστε λέξεις» μας παραπέμπει στον Πλάτωνα. «Κάλιο», λέει ο Πλάτων, «κάλιο τους πρέπει, σαν δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν, να σιωπούν οι λέξεις». Έχει διάλογο και με τον Καβάφη, που στο ποίημα του «Όσο μπορείς», αυτός δεν μπορεί την πολύ συνάφεια του κόσμου μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες που κάνουν τη ζωή, ζωή ξένη φορτική. Κάτι παρόμοιο νιώθει και η Θάλια. Μάλιστα μου θυμίζει και το Ζήμωνα Κιτιέα που είπε «Έχουμε δύο αυτιά αλλά ένα στόμα για να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο». Το θέμα των λέξεων και της σιωπής που νιώθετε, αυτής που ξέρει να μιλά με τον δικό της αθόρυβο και εσωτερικό τρόπο, απασχολεί πολύ την ποιήτρια σε αρκετά ποιήματά της. Ήδη ακούει τη σιωπή να ουρλιάζει. Η σιωπή για την ποιήτρια είναι τάξη άγραφου νόμου και απαραβίαστη. Από την άλλη, στο ποίημα «Λέξεις κλεισμένες στην ψυχή», οι ίδιες οι λέξεις, όταν τις αποκοιμήσει στο μυαλό της, την ξυπνούν, μανιασμένες, στο σκοτάδι. Σκοντάφτουν στη σιωπή, μια δυνατή εικόνα που ομολογεί την ενοχή της ποιήτριας εάν τυχόν σιωπήσει. Δηλαδή, μας καλεί η Θάλια να μιλάμε, εμείς οι ποιητές, να ανοίγουμε τα μάτια ακόμα και των πολιτικών. Και όπως είπε και η αγαπητή Σύση, ότι δηλαδή οι ποιητές είναι οι μη αναγνωρισμένοι νομοθέτες. Και όπως μας προσκαλεί στο ποίημα «Λόγοι να γελάς», είναι αμέτρωτοι οι λόγοι να γελάς, μόνο που τους ξεχάσετε. Και εδώ έχει διακειμενικό διάλογο με τον φιλόσοφο Επίκουρο, ο οποίος με τον όρο του «Ιδονή», που είναι το σύμβολό του, δεν εννοεί βέβαια την ιδονή του σώματος, όπως κακώς αποδίδεται από κάποιους, αλλά την ευδαιμονία, την ευχαρίστηση στη ζωή. Και αυτή η ζωή μικραίνει όταν αυξάνει ο πόνος και η λύπη, ενώ αυξάνει η ζωή όταν αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα να μπει ευχαρίστηση, το γέλιο, η ανθρώπινη χαρά. Επομένως, με τα τέσσερα πιο πάνω ποίηματα που αφήνουν ανοιχτούς τους κρουνούς του γέλιου, στην πράξη μας δίνει συνταγές η Θάλια, συνταγές του Επίκουρου, του αρχαίου φιλόσοφου. Εσύ που κορδώνεις περήφανος, αγέροχα κρατώντας τη σημαία των κατακτήσεών σου, πόσα όχι τόλμησες να ξεστομίσεις στους δικτάτορες της δικής σου ψυχής. Είναι ένα θαυμάσιο ποίημα για να αντισταθούμε στον εαυτό μας που επηρεάζεται από ιδεολειψίες, αυταπάτες, αμάθεια και ένα σωρό άλλους εσωτερικούς δικτάτορες. Και του επιβάλλουμε στον εαυτό μας ένα σύστημα μη λειτουργικό και βλαβερό για την εξέλιξη του ατόμου μας, δηλαδή η Θάλια. Αναζητεί διάλογο με τον εαυτό της για να φτάσει στη γνήσια νίκη, όχι ο εαυτός της να της επιβάλλει ανελεύθερα γιατί δήθεν έτσι πρέπει. Επεκτείνει τη ρίση του Πλάτωνα, ο οποίος είπε το εξής σπουδαίο: «Τον ικάνει αυτόν πασών νικών πόδι και αρίστη, το δε ηθάστη αυτόν υφε αυτού έσχιστον και κάγιστον». Δηλαδή, το να νικάς τον εαυτό σου είναι από όλες τις νίκες η πρώτη και η άριστη.
το δε να ητάσει από τον εαυτό σου είναι έσχιστο και κάκιστο. Στο βήμα φλίσπε μου, ενώ νοσταλγεί να αποκοιμηθεί ακούγοντας το φλίσμο και να ξυπνήσει με ένα καινούριο όνειρο, θέλει και το κύμα να χτυπάνε ελέητα το ακρογιάλι για να ξυπνήσει τη μνήμη της θάλασσας. Και η θάλασσα, όπως και η γη, έχει μνήμη. Είναι εντυπωσιακό το πως η θάλασσα συναντιέται στο βυθό της θάλασσας με το μεγάλο μας ποιητή Παντελή Μηχανικό, που έγραψε «Σε όσους τον φθόνησαν ή δεν ένιωθαν το δικό του αγώνα για αξίες και αρχές». Και τι έγραψε ο Μηχανικός? Ακούστε τι σπουδαίο. Μα πού θα με πάτε, πού θα με βυθίσετε? Ο βυθός του πόνου, ο βυθός της δικής μου θάλασσας είναι γεμάτος μαργαριτάρια και πολύτιμες πέτρες. Είναι ώρες που νιώθει μέσα της άδεια η θάλασσα, νομίζει, γιατί έχει μέσα της μια αμίλητη βαθιά θάλασσα έτοιμη να ξεχυθεί και να πει τις αλήθειες της. Γι' αυτό απαντά στον εαυτό της άδεια. Ώρες-ώρες αυτή η λέξη είναι σαν να με γεμίζει. Πιστεύω πως λέει τη λέξη άδεια γιατί έχει πολλά ακόμα να μας πει, που μας τα κρίνει. Θα τα διαβάσουμε σε επόμενες συλλογές της, γιατί όλα θέλουν το χρόνο τους για να γεμίσουν, για να ολοκληρωθούν. Και έχει να απαντήσει σε εκείνα τα ανελαίωτα γιατί που σφυροκοπούν μες στο μυαλό της, όπως γράφει και η ίδια. Μας προσμένει λοιπόν η θάλασσα να μπούμε από το ανοιχτό παράθυρο που έχει θέα τον απέραντο γαλάζιο, όπως γράφει στο μόνιμο ποίημα, να ζήσουμε εκεί που σμίγει η θάλασσα και ο ουρανός και γίνονται ένα. Δεν χρειάζονται στολές αστροναύτη, μόνο φτερά ποιητικής φαντασίας. Αναζητεί ψυχές ίδιες με τη δική της και με σπίθα βγαλμένη από το ίδιο έφλεκτο υλικό. Λίγοι θα είναι στην αρχή, όσο λίγοι οι πρώτοι Απόστολοι του Χριστού, που όσο η πίεση της θάλασσας κοντού θα μακραίνει και θα παθαίνει, όλο και πάμπολοι αναγνώστες θα τη διαβάσουν και χαίρομαι που με την πρώτη της συλλογή έχει τόσο εκπληκτικό ακροατήριο. Θάλασσα, καλό ταξίδι πρώτη ποιητική σου συλλογή και σύντομα να μας ξαναταξιδέψει. Θέμα προσφυλές και πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες, ζωγράφους, πεζογράφους από αρκετά τον χρόνο. Η βαθιά, όμορφη θάλασσα της Αργάκας μάγεψε και ενέπνευσε την ποιήτριά μας. Ξεπλανέφτρα, γαλαζοπράσινη, αφρολουσμένη, επίθετα πάμπολα να τη χαρακτηρίζω. Βαθιά μου θάλασσα, ο τίτλος της ποιητικής συλλογής της Θάλασσας Κοντού, από τις εκδόσεις Αρχίδας, που θα σας παρουσιάσω σύντομα και λαγωνικά, δεν θα σας κουράσω. Γένους θηλυκού, η πλήστη τίτλη των ποιημάτων της Θάλασσας Κοντού, όπως και ο τίτλος της ποιητικής της συλλογής. Βαθιά μου θάλασσα, σελήνη, ακέφαλη περηφάνεια για την νίκη της Σαμοθράκης, ανάσταση, ελπίδα, αλήθεια, ευτυχία, μάνα, πηξίδα, Αργάκα μου, αταξία μου, που όλα παραπέμπουν και εμπνέουν από τη θάλασσα, τη βαθιά θάλασσα της Θάλασσας Κοντού. Σπίθα ελπίδα στο ποίημα, κατάρτια. Κατάρτια ρίχτηκα στο πλάγο, τη χούφτα, παρέα να έχει ο ουρανός, το διμηνός αμφέγγει, και σε μόνη ποτέ να μη σε βρει η ίδια ουσία.
Αδιστόχαστες σκέψεις προβληματίζουν την πίτρια μας. Σωπαίνουν οι λέξεις σαν ουρλιάζει η σιωπή. Από το κλίμα σωπάστε λέξεις. Δική μου η ευθύνη μέσα μου, η πληρότητα, δηλώνει ευθασός το κλίμα πηξίδα η πίτρια μας. Στο ίδιο πνεύμα και ο στίχος της στο πείμα ευτυχίας υλικά. Αμέτρητοι λόγοι να χαμογελάς, τονίζει η θάλια την ομορφιά της φύσης στο πείμα λόγοι να γελάς. Στο πείμα της ψιθυρής ζωής τονίζει την αξία της ζωής. Μου ψιθυρίζει η ζωή έτσι να με ζεις. Και στο ποίημα ευτυχία τονίζει εμφαντικά. Δεν θέλει και πολλά η ευτυχία. Σ' έκανα ποίηση, έκανα τις σιωπή σου λέξεις για να σ' ακούω ανάμεσα στις συλλαβές. Έκανα τη μορφή σου στίχο, ζωντανή για να κρατώ την ανάσα σου. Σ' έκανα ποίηση για να μην σε ξεχάσω. Και σήμερα σε υμνώ. Υμνεί η πίτριά μας την παθιά θάλασσά της και την κάνει ποίηση και τραγούδι για να μην την ξεχνά, να την έχει πάντα στο νου και στη ψυχή της. Παθιστόχαστες σκέψεις προβληματίζουν την πίτριά μας. Γράφει, φλίσβε μου, κύμα μου, ακρογιαλιά μου, αλμύρα μου διάφανη, μια μυρωδιά μου καλοκαίρι αλόκοτη, στο Σεπτέμβρη σκέψεις, σταγόνες αλμυρές αμαγουλά μου, το καλοκαίρι μου, σωπαίνουν λέξεις σαν ουρλιάζει σιωπή, με το κλίμα σωμάστε λέξεις, ψυχή μου αφύλακτη προς ψυχή. Έχεις αμέτρητου λόγου να γελάς, στο κλίμα λόγοι να γελάς, τα αναλέητα γιατί. Όλα τούτα θυμίζουν και μυρίζουν θάλασσα, κύμα, αλμύρα, νερό, αγροθαλάσσι, γλάρους, ζωή και αγάπη, άφρονοι οι βροντεροί, φώσει σκοτάδι, στην απεραντοσύνη της. Στη βαθιά πλατιά ομορφιά της, στη βαθιά θάλασσα της θάλιας κοντού. Η πίτρια φαίνεται να μας προτρέπει να μαζέψουμε όσο καλοκαίρι μπορούμε, όση θάλασσα μπορούμε από τους στίχους της, για να έχουμε απόθεμα για τους χειμώνες μας. Ευχαριστώ. Μάνα, κι άλλη λέξη σ' ολάκαιρο το σύμπαν είχε το ίδιο, αναρωτιέται η πίτρια. Σ' ένα ποίημα με λέξεις που ενσαρκώνουν το μεγαλείο της μητέρας και συνοψίζουν χίλια νοήματα, χίλιες εικόνες, χίλιες αναμνήσεις. Μα όλες οι λέξεις είναι μικρές μπροστά της και δυσκολεύουν την πίτρια να τις διαλέξει για να μπορούν να σταθούν στο ύψος μιας τόσο υψηλής αξίας όπως είναι η μάνα. Το μόνιμο ποίημα απαγγέλει Αθρούλα Καραμανή. Μάνα, κι άλλη λέξη σ' ολάκαιρο τον κόσμο είχε το ίδιο. Κι άλλη λέξη κουβαλά στα σπλάχνα της τόσα νοήματα. Κι άλλη λέξη ξεδάβει από τις μνήμες μας τόσες εικόνες. Κι άλλη λέξη προφέρουν πρώτη τα τρεμάμενα χείλη. Μάνα, όταν φοβάμαι,
Μάνα κι όταν πονώ. Μάνα κι όταν πέφτω. Μάνα σαν σηκωθώ. Ιδία η ανώθευτη αγάπη να τρέχει προς εμέ. Όσες κι αν λέξεις βάλω δίπλα σου, πάντα περισσεύεις. Λίγες μπροστά σου, μικρές, ασήμαντες. Όσο κι αν παιδεύομαι να τις διαλέξω, όλες τις υπερβαίνεις. Πάνω από τον ήχο έβρισε. Ψυχή που μου νόσες ψυχή, μήτρα που με έφερε στο φως. Κι αλέξη να διαλέξω, να μην είναι λιγότερη από αυτό που είσαι. Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Θάλια Κοντού για την τιμή που μου κάνει και να εκφράσω το θαυμασμό μου για αυτόν τον άνθρωπο που σήμερα εδώ κάνει τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Τη Θάλια την γνωρίζω από τα 7 μου. Ήταν ένα παιδί που έψαχνε την αλήθεια, τη διαφορετικότητα, το ξεχωριστό, την αλλαγή. Και με ένα δικό της αθόρυβο και αβίαστο τρόπο επηρεάζει τους γύρω της. Όπως ακριβώς σήμερα με αυτό το βιβλίο αποτελεί πηγή έμπνευση για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε, Θάλια Κοντού. Θα ξεκινήσω με τους στίχους του μεγάλου Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Αλήθεια, τι πήρες, τι έδωσες, δεν έχεις καιρό να λογαριάσεις. Την πρώτη και την τελευταία σου λέξη την είπαν ο έρωτας και η επανάσταση. Όλη σου τη σιωπή την είπε η ποιήση. Πόση αλήθεια περικλείουν για μένα αυτή η στίχη. Γιατί πράγματι η ποιήση έδωσε φωνή στη σιωπή μου. Από μικρή διάβαζα. Όμως δεν έγραφα πάντα. Όχι στο χαρτί τουλάχιστον. Μάλλον έγραφα στο μυαλό. Εκεί κλείδωνα τις σκέψεις μου. Μου πήρε αρκετά χρόνια να τις ξεκλειδώσω και να τις αποτυπώσω στο χαρτί. Και η ποίηση μου έδειξε τον τρόπο. Σαν μια πόρτα διαφυγής. Ταυτόχρονα όμως απελευθέρωσε και πολλές αλήθειες που άλλοτε με ξάφνιαζαν και άλλοτε με χαράκωναν ανελέητα. Έτσι όπως ξεπηδούσαν μπροστά μου. Η ποίηση μου έδειξε ποια είμαι και μου δίδαξε τον τρόπο να μοιράζομαι, να επαναστατώ, να μιλώ για όσα με ενοχλούν, όσα με πονούν, όσα με κάνουν να γελώ. Από εκείνη τη στιγμή νιώθω πως συνδέθηκα από λέξεις και έκτοτε τις απελευθερώνω σε στίχους και ειδού γεννήθηκε η πρώτη ποιητική μου συλλογή. Η ψυχή μου παλεύει αδιάκοπα. Θλίβεται, συνθλίβεται, χαίρεται, θαυμάζει. Αγωνίζεται καθημερινά να βρει τη θέση της στον κόσμο, να τον καταλάβει. Κάπως έτσι η ποίηση έγινε η αρένα της εσωτερικής μου πάλης, όπου αναμετρήθηκα με τους δαίμονές μου. Εν τούτης, όπως λέω στο ποίημα «Η Αταξία», η ψυχή μου είναι ελεύθερη, όπως ο στίχος μου. Άτακτη, ανυπότακτη, ανυπεράσπιστη, όπως οι λέξεις μου, που πηδούν από τα βάθη της ανάκατα, χωρίς ομοιοκαταληξία, χωρίς τάξη, χωρίς αρχή και τέλος. Ένα χάος ελεύθερο το μέσα μου. Προσπαθώντας λοιπόν να διαχειριστώ το χάος της ψυχής μου, που γεννιόταν από το χάος γύρω μου, πήρα μια γενναία ανάσα και βούτυξα στη θάλασσά μου. Η θάλασσα υπήρξε καταλυτική έννοια της ύπαρξής μου, ενώ η δύναμή της επέδρασε ακαριά στη γραφή μου. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ακόμη ο έρωτας που παραλύει το μυαλό, ο Αύγουστος που φεύγει αφήνοντας ανεκπλήρωτες προσδοκίες, η καρδιά που φλέγεται από πάθος, η μάνα που δίπλα της οι λέξεις λιγοστεύουν σε νόημα, τα παιδιά του πολέμου που δεν θα μεγαλώσουν ποτέ, το γέλιο, η ελπίδα, η ευθύνη, ο φόβος, η αλήθεια,
υπήρξαν η πηγή της δημιουργίας των ποιημάτων μου που συνθέτουν τη βαθιά μου θάλασσα, την αρχή του ταξιδιού μου στην ποιήση, που σίγουρα θα επιδιώξω να συνεχιστεί. Η μοίρα μας είναι αναπόσπαστα δεμένη με το χάος που γεννά κάθε διαφορετική εποχή. Ο κόσμος μας σήμερα, μα και ο εαυτός μας, που κατακλείσεται όσο ποτέ άλλοτε από ανασφάλεια και φόβο, την έχει ανάγκη την ποιήση, σαν μια όαση στην έρημο της αβεβαιότητας και της ανηθικότητας του σήμερα. Μια ηλιακτίδα στην ψυχή που θα εμπνέει, θα εμψυχώνει, θα δίνει φως και οξυγόνο στον αναγνώστη. Γιατί η ποιήση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν, αναρωτιέται ο Σεφέρης, αν η πνοή μας λιγόστευε. Ο κόσμος έχει πάντα την ανάγκη να ακούει τη φωνή ενός ποιητή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο, όχι μόνο στην έκδοση της ποιητικής συλλογής, αλλά και στην πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στη ΣΥΣΥ προσωπικά, αλλά και τις εκδόσεις Αρχίτας για την ευκαιρία που μου έδωσαν να κρατώ σήμερα στα χέρια μου την πρώτη ποιητική μου συλλογή. Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω και στον Δρ. Ιωσήφ Ιωσήφιδη, όχι μόνο για την άστια κριτική προσέγγιση που μας παρουσίασε σήμερα, αλλά και γιατί υπήρξε η αφορμή της εκδοτικής μου απόπειρας. Κύριε Ιωσήφ, σας ευχαριστώ για όλη την καθοδήγηση και τη στήριξη που είχα από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και στην κυρία Μαρία Χατζηστατίου, που με τίμησε σήμερα προσεγγίζοντας μέσα από τη δική της ματιά τη συλλογή μου. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ που παρόλε τις δυσκολίες δεχτήκατε πρόθυμα να είστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Ελευθέριο Πουτάρχου, πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, για το μήνυμα που απίφθινε σήμερα, αλλά και για την όλη συνεργασία μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους δέχτηκαν με χαρά να απαγγείλουν τα ποιήματά μου. Αφρούλα, Φιλίππα, κύριε Ευθύβουλε, Κρίστια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης την Άρτεμ Κοντού για την υπέροχη μουσική της σύνθεση και τη Δέσποινα Κυπριανίδου για το συντονισμό της εκδήλωσης. Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τα αγαπημένα μου πρόσωπα, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά από εσάς για την παρουσία σας απόψε. Με συγκινείτε βαθιά. Το αληθινό νόημα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι στο να δημιουργείς. Εκεί βρίσκεις πληρότητα, ξαλάφρωμα, γαλήνη, ευτυχία. Κι εγώ γράφοντας ποιήση τα ένιωσα όλα αυτά. Όπως ένιωσα και την ευθύνη να τα διεκδικώ και να τα πραγματώνω. Εάν η ποιήση παρέχει μια διαβεβαίωση, είναι ακριβώς αυτή κατά τον Ελίτη. Ότι η μοίρα μας παρόλα αυτά βρίσκεται στα χέρια μας. Κλείνω λοιπόν με ένα ποίημά μου που ενθαρκώνει τούτη την προσωπική μου ευθύνη. Την ευτυχία μου το λοιπόν την φτιάχνω εγώ. Με τούτη την ψυχή από φωτιά καουμένη. Με τούτα τα χέρια που ποθούν την αφή του φωτός. Με τούτη την καρδιά που χτυπά στο στήθος του κόσμου. Δική μου ευθύνη, του μέσα μου η πληρότητα. Και καθώς τη μοιράζομαι, άπειρες φωτεινές κλωστές αγάπης ξεπηδούν από τις λέξεις μου και σας βρίσκουν. Και κάπου εκεί συναντιόμαστε, στο δρόμο για την ευτυχία. Σας ευχαριστώ και πάλι.